Έλια κατά την προβολή της ταινίας. I thought the movie was a big dud. Eagerly anticipated, highly controversial. Nothing works really. It's not suspenseful, it's not romantic, it's certainly not fun. Αν και προβάλλεται στο εκτός συναγωνισμού επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ των Κανών, ο κώδικας Da Vinci έχει κυριολεκτικά επισκιάσει κάθε άλλο γεγονός της 59ης κινηματογραφικής διοργάνωσης λόγω των σφοδρών αντιδράσεων που έχει προκαλέσει. I'm really disappointed. I don't know, it's because I've read the book before seeing the movie. So for me there are a lot of holes in the story. Επίσημη εκκλησία, χριστιανικές οργανώσεις, πιστοί ήδη έχουν ρίξει στην πυρά το βιβλίο του Αμερικανού συγγραφέα και περιμένουν με το δάκτυλο στη σκανδάλη και την προβολή της ταινίας. Πολλοί μάλιστα είναι αυτοί που φοβούνται επεισόδια έξω από το χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη πρεμιέρα. Στο παρελθόν, μόνο ο τελευταίος πειρασμός του Μάρτιν Σκορτσέζε και τα πάθη του Χριστού με τον Μελ Γκίψον κατάφεραν να προκαλέσουν το θρησκευτικό αίσθημα και να ταλανίσουν τα νεύρα της Εκκλησίας. Ο Ντάν Μπράουν τα κατάφερε, εμφανίζοντας τον Ιησού Χριστό να έχει ερωτική σχέση με τη Μαρία Μαγδαληνή. Κάπως τον Μάρτιν Σκορτσέζε, warum die Kirche sich jetzt noch aufregt, verstehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Το κύμα αντιδράσεων έχει εξαπλωθεί και στην Ελλάδα λίγο πριν την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας στη μεγάλη οθόνη. Τις κινητοποιήσεις μεταδίδουν και τα μεγάλα ειδησογραφικά πρακτορία και κανάλια. In Greece, some 200 Christians took to the streets of Athens, waving crucifixes and Greek flags. Signs read, "Stop blaspheming." Πάντως, τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα στις Κάνες και την επίσημη προβολή της πιο πολύ συζητημένης ταινίας χρονιάς. Το ερώτημα που εξακολουθεί να πλανάται είναι εάν θα καταφέρει να σπάσει ρεκόρ εισιτηρίων, ακόμα και μετά τα πρώτα αρνητικά σχόλια των κριτικών. Για πολλούς άλλωστε, ο ντόρος που έχει ξεσπάσει, η αρνητική διαφήμιση, αλλά και τα 50 εκατομμύρια αντίτυπα που έχει ήδη πουλήσει το ομώνυμο βιβλίο, είναι αρκετά για να κάνουν τους συνεφίλ και μη να σπεύσουν στις κινηματογραφικές αίθουσες να τη δουν. Αναμένεται να κλιμακωθούν τις επόμενες ημέρες οι αντιδράσεις των φανατικών για τον κώδικα Da Vinci. Μέλη παραθρησκευτικών οργανώσεων απειλούν με εισβολή σε κινηματογράφους, στους οποίους από αύριο θα προβάλλεται η ταινία, ενώ κατέθεσαν και ασφαλιστικά μέτρα για την απαγόρευσή της. Καλύτερη διαφήμιση από τις ακραίες αντιδράσεις θρησκευτικού φανατισμού εκκλησιαστικών κύκλων και παραθρησκευτικών οργανώσεων για την έτσι κι αλλιώς πολύ αναμενόμενη ταινία Κώδικας Da Vinci που κάνει πρεμιέρα αύριο στους κινηματογράφους δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Θα πάμε και θα τα σπάσουμε όλα! Τι κι αν οι κριτικές που συγκέντρωσε η χθεσινή ειδική προβολή της ταινίας στις Κάνες δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές για την υπερπαραγωγή των 125 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εξ αρχής μη ψύχρεμη στάση Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας εξασφάλισε εις πρακτική επιτυχία στην ταινία. Και την οποία μόνο στην Ελλάδα έχουν προπολυθεί ήδη περισσότερα από 100.000 εισιτήρια. Εγώ πιστεύω ότι η Εκκλησία σαν να είναι ο διαφημιστής της ταινίας, έτσι μου φαίνεται. Όλη αυτή η φασαρία με ιντριγκάρει το να πάω να τη δω μια ώρα αρχίτερα. Έχω διαβάσει ήδη το βιβλίο, είναι ένα πολύ καλό μυθιστόρημα. Να δούμε και την ταινία. Είναι μια πολύ καλή παραγωγή, ένα πολύ καλό μυθιστόρημα το οποίο έχει γυριστεί σε μια φοβερή ταινία. Από εκεί και πέρα, γιατί να μην πάμε να το δούμε. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση διαφημιστική. Πολύ μεγαλύτερη από οτιδήποτε άλλο έχουμε γνωρίσει, από την πλευρά κυρίως του διανομέα, αλλά και της έμεσης διαφήμισης ή φασαρίας που έχει γίνει από αυτούς που διαφωνούν με την ταινία, που θα θέλανε ενδεχομένως να μην παιχτεί κτλ. Νομίζω ότι θα κάνει βεβαίως πάρα πολλά εισιτήρια, ίσως όχι όσα κανείς θα προσδοκούσε μετά από τόση φασαρία. Είναι σατανική, είναι βλάστημη. Είναι η πρώτη επίθεση του σατανά, αυτό ακριβώς, είναι η πρώτη επίθεση του σατανά εναντίον του Χριστού, εναντίον του Θεού μας. Οι κινητοποιήσεις, ωστόσο, των παρεκκλησιαστικών οργανώσεων, θεολόγων και μοναχών ενάντια στον κώδικα Da Vinci, αναμένεται να κλιμακωθούν τις επόμενες μέρες. Είναι απαράδεκτο, διότι εδώ έχουμε νομική προστασία. Το άρθρο 14, παράγραφος 3α, μιλάει ότι απαγορεύεται η προσβολή της χριστιανικής και άλλης γνωστής θρησκείας. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων σήμερα, η ίδια ομάδα φανατικών πιστών που πραγματοποίησε τη χθεσινή συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Συντάγματος, κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να μπλοκάρει την προβολή της ταινίας. Προσβάλλεται η θεότητα του Κυρίου Μόνου Ιησού Χριστού και υποβιβάζεται ο θεάνθρωπος σωτήρας στο επίπεδο ενός απλού κοινού θνητού αμαρτωλού. Το λιβάνι το έχω για να μην μας πλησιάζει ο σατανάς. Έχουμε δικαίωμα βάσει το άρθρο 120, παράγραφο 4, το ξέρουν καλά όλοι, να προβούμε ακόμη και σε βία.
Όσοι αντιδρούν στην προβολή της ταινίας δεν αποκλείουν ακόμα και δυναμικές κινητοποίησεις σε περίπτωση που τα νομικά τους βήματα δεν φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Από την πλευρά της εταιρείας, η εκπρόσωπός της δηλώνει ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην οποία κάποιος ζητάει με προσωρινή διαταγή να μην προβληθεί η ταινία. Η ταινία δεν είναι ένα επιστημονικό έργο, δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ, δεν λέει αλήθειες, είναι ένα θρίλερ, είναι μια ταινία μυθοπλασίας και σε καμία περίπτωση δεν προσβάλλει τα θεία ή το Χριστό. Αύριο θα είμαι από τους πρώτους, μαζί με τον αξιότιμο κύριο Φραγκίσκο Ραγκούση, δικηγόρο Αθηνών, που θα πάμε να παρακολουθήσουμε την διαβόητη, περιβόητη παράσταση του κώδικα Da Vinci. Ο Γιώργος Μουστάκης θα παρακολουθήσει, όπως λέει, την ταινία με τον δικηγόρο του Φραγκίσκο Ραγκούση και, αν χρειαστεί, θα υποβάλει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα για εξύβριση θρησκεύματος. Εάν διαπιστώσουμε ότι προσβάλλεται η θρησκευτική μας πίστη ή συκοφαντείται ή εξυβρίζεται, θα προβούμε σε μήνυση, είναι δικαίωμά μας. Χριστιανοί Ορθόδοξοι δεν βλέπουν την ταινία αυτή. Μην επιτραπεί να παιχθεί αυτή η ταινία. Οι εκδηλώσεις φανατισμού πάντως προβληματίζουν πλέον την Εκκλησία της Ελλάδος, που αν και συνεχίζει να μοιράζει στις Μητροπόλεις το ενημερωτικό φυλάδιο προς το λαό, δεν επιθυμεί ακραίες αντιδράσεις. Το ενδεχόμενο κάποιοι να προσπαθήσουν να ματαιώσουν την προβολή της ταινίας θα βλάψει την εικόνα της Εκκλησίας, που προσπαθεί πλέον ψύχρεμα και με επιχειρήματα να αντικρούσει τα μυθεύματα, όπως τα αποκαλεί, που περιέχονται στο βιβλίο και την ταινία. Το αν κάποιοι θέλουν να διαδηλώσουν, αυτό καταρχήν είναι δικαίωμά τους. Γίνονται τόσες διαδηλώσεις. Το αν γίνουν έκτροπα όμως αυτές οι διαδηλώσεις από χριστιανούς, αυτό είναι αδιανόητο για χριστιανούς και απαράδεκτο. Την ίδια ώρα, η Ιερά Σύνοδος των Παλαιομερολογητών ΓΟΧ, της μεγαλύτερης και πολυπληθέστερης παράταξής τους υπό τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο, τάσεται κατά του θρησκευτικού φανατισμού και κρατά αποστάσεις από τις εκδηλώσεις των φανατικών πιστών, όπως και από οποιαδήποτε ενέργεια που έχει ως αποτέλεσμα ουσιαστικά τη διαφήμιση της ταινίας. Η όποια δημόσια διαμαρτυρία και αναταραχή για την προβολή της συγκεκριμένης ταινίας θα εξυπηρετήσει τα σχέδια αυτών που την προωθούν και οι οποίοι έχουν υπολογίσει δωρεάν χρόνο διαφημίσεως μέσω των δελτίων ειδήσεων. Το αν υπάρξουν τελικώς επεισόδια έξω από κινηματογράφους από τους επιρρεπείς στα θρησκευτικά και λεύσματα πιστούς θα φανεί τις επόμενες μέρες. Θλίψη και οργή προκαλούν οι εικόνες από ένα οδηπορικό του Άλτερ στα συντρίμια της Κολούμπια. Ανεκτήμητα κοιμήλια.